Ελληνίδες, Έλληνες, η συμφωνία που μόλις πετύχαμε ανοίγει νέες προοπτικές για τη χώρα μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε το δικό μας μέλλον. Η προσπάθεια του ελληνικού λαού αποδίδει. Βήμα-βήμα μας έφερε στο χθεσινό βράδυ, στις χθεσινές αποφάσεις. Τα αποτελέσματα δεν ήρθαν τυχαία. Η δική μας συλλογική προσπάθεια είναι που μας έδωσε τα πιο σπουδαία όπλα για τη διαπραγμάτευση. Όχι απλώς για το χρέος μας ή για τη χρηματοδότησή μας, αλλά για το ίδιο μας το μέλλον. Η χθεσινή απόφαση μας δίνει χρόνο, μας απομακρύνει από την ανασφάλεια, μας δίνει την ευκαιρία να χαράξουμε και να ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο. Και θέλω να διαβεβαιώσω, αυτή η απόφαση σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργεί πρόβλημα για το τραπεζικό σύστημα ή για τις συντάξεις. Το αντίθετο, δημιουργεί νέες δυνατότητες από την ανάπτυξη, τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, μέχρι την στήριξη στην κοινωνική πρόνοια και την εξυγίανση στο τραπεζικό σύστημα. Μας δίνει και το κουράγιο για να προχωρήσουμε μπροστά με καλύτερες προϋποθέσεις. Διαπραγματευτήκαμε και καταφέραμε να διαγράψουμε ένα πολύ σημαντικό μέρος του χρέους μας. Δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ έφυγαν από τις πλάτες του ελληνικού λαού. Οι τράπεζες, αντί για τους πολίτες, θα πληρώσουν αυτό το κόστος. Είναι όμως μια πιο δίκαιη κατανομή των βαρών του χρέους μας. Πετύχαμε επιπλέον να καλύψουμε τις δανειακές μας ανάγκες της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια και μάλιστα με πολύ ευνοϊκούς όρους. Το αποτέλεσμα της χθεσινής διαπραγμάτευσης είναι μεγάλη σημασία για την πατρίδα μας. Έχοντας ελαφρύνει τον ελληνικό λαό από τα βάρη του παρελθόντος, θέλουμε του χρόνου να είναι η πρώτη χρονιά που δεν προστίθενται νέα χρέη στις πλάτες του. Και αυτό θα το καταφέρουμε. Οι χθεσινές αποφάσεις σηματοδοτούν επίσης εξίσου κάτι σημαντικό. Ότι όταν δουλεύουμε μαζί, όταν δείχνουμε την επιμονή μας, την αφοσίωσή μας, όταν τολμάμε να κάνουμε δύσκολα βήματα, τελικά κατακτάμε τους στόχους μας. Μάχη που δεν δίνεται είναι μάχη που χάνεται. Σηματοδοτεί και κάτι άλλο. Ότι οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Θέλουν την επιτυχία μας και όχι την αποτυχία της Ελλάδας. Βάζουν και αυτοί πλάτη. Τώρα που εξασφαλίζουμε την βιωσιμότητα του χρέους μας για πολλά χρόνια ακόμα, μπορούμε να αφιερωθούμε σε αυτά που έχουμε ακόμα περισσότερο ανάγκη και στο μέλλον θα αποφέρουν και τα πραγματικά ωφέλη για τη ζωή μας και για τη ζωή των παιδιών μας. Αλλά κυρίως θα χρειαστεί να δουλέψουμε μαζί. Σε αυτή τη διαδρομή να είμαστε όλοι μαζί. Εμείς θα φτιάξουμε την Ελλάδα και κανένας άλλος για μας. Μην περιμένουμε ούτε μάγους, ούτε από μηχανείς θεούς να έρθουν να κάνουν τη δουλειά. Για όσους ανησυχούν, θέλω να τους καθησυχάσω, τίποτα, μα τίποτα σε αυτή τη συμφωνία δεν θυσιάζει την δυνατότητά μας να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις. Αντίθετα, ανοίγει το δρόμο να φύγουμε από εξαρτήσεις. Στα δικά μας χέρια είναι το μέλλον μας. Εμείς καθορίζουμε το δρόμο που θα ακολουθήσουμε και εμείς έχουμε την ευθύνη του. Το να έχουμε βέβαια τεχνογνωσία, στήριξη, καλές πρακτικές, συμβουλές ειδικών στη χώρα μας, μόνο καλό μπορεί να μας προσφέρει. Όλοι ξέρουμε ότι ο τόπος μας έχει απεριόριστες δυνατότητες. Για όλους. Αρκεί αυτές να τις αξιοποιήσουμε. Να μην θάβονται κάτω από το βάρος ενός κράτους που έπαψε εδώ και χρόνια να λειτουργεί. Ένα κράτος που καταπίεσε κάθε παραγωγική δύναμη που έχουμε στη διάθεσή μας. Που δεν ήξερε ή δεν ήθελε να γνωρίζει πώς να εισπράττει, πώς να ξοδεύει, πώς να επενδύει για το κοινό συμφέρον και όχι για το ιδιωτελές συμφέρον. Ένα κράτος που μέχρι πρόσφατα δεν ήξερε καν πόσους υπαλλήλους έχει και πού υπηρετούν. Σπάταλο και διαφανές. Από εμάς, την εκάστοτε εξουσία, ξεκίνησε το πρόβλημα. Και εμείς σήμερα είμαστε αυτοί που κάνουμε τα πρώτα μεγάλα βήματα. Αλλά θα χρειαστεί η συμμετοχή όλων. Ο καθένας να κάνει τη δικιά του μικρή επανάσταση για μια διαφορετική και πιο δίκαιη Ελλάδα. Σε βάθος χρόνου θα φτιάξουμε ένα κράτος αποτελεσματικό και δίκαιο
πολιτεία ευνομίας που θα συμβάλλει, θα απελευθερώσει την ανάπτυξη, τη γνώση, τον πολιτισμό και δεν θα τα καταπιέζει. Ένα κράτος που γνωρίζει τον ρόλο του και τον υπηρετεί πιστά, που υπηρετεί πιστά τον πολίτη. Μέχρι εκεί όμως έχουμε δρόμο. Η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί εντατικά, μέρα-μέρα να αλλάξουμε όσα μας προσβάλλουν. Δεν θα γίνουν όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Και δεν έχει νόημα να αναμασάμε την ίδια κριτική. Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε όσα είναι άδικα και όσα μας πληγώνουν και να επενδύσουμε σε ό,τι κάνει αυτόν τον τόπο ξεχωριστό. Η κρίση μας δίνει την ευκαιρία και αυτή η συμφωνία μας δίνει το χρόνο να επιλέξουμε τι είναι εκείνα που έχουν αξία για μας τους Έλληνες, τι είναι αυτά που θέλουμε να κρατήσουμε και τι είναι αυτά που θέλουμε να αλλάξουμε χωρίς τον βραχνά ενός χρέους που θα καθήλωνε τη δική μας γενιά, τα παιδιά μας και τους απογόνους των παιδιών μας. Να κάνουμε μαζί τις μεγάλες αλλαγές που όλοι θέλουμε, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα, στην οικονομία, στο αναπτυξιακό μας πρότυπο, για μια ποιοτική, περιφερειακή και πράσινη ανάπτυξη. Ήδη πολλές από αυτές έχουν γίνει πράξη, όπως για παράδειγμα στο ασφαλιστικό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων, αλλαγές που θα αποδώσουν στο εγγύς μέλλον, θα κάνουν τη χώρα μας πιο δυνατή, πιο δίκαιη. Θα δώσουν στον κάθε πολίτη την ευκαιρία να αξιοποιήσει τη δημιουργικότητά του και σε όλους μας μαζί τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά. Αφού κερδίσαμε αυτή τη μάχη, δεν μπορώ παρά να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε και τον επόμενο στόχο. Να δημιουργήσουμε μαζί την παραγωγική Ελλάδα της δικαιοσύνης και της δημιουργίας. Πλέον έχουμε στα χέρια μας τη δυνατότητα να χτίσουμε ένα καλύτερο κράτος και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από σήμερα να έχουμε δημιουργήσει μια εντελώς, μα εντελώς διαφορετική Ελλάδα. Τώρα έχουμε δουλειά και ευθύνη για να κάνουμε πράξη τις χθεσινές αποφάσεις. Έχουμε δουλειά και ευθύνη για να στραφούμε πια κυρίως στη δημιουργική Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.